Κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Ο κύριος Σκιαδάς με ακούει? Σας ακούει. Με βλέπει? Σας βλέπει. Για πέστε του να σας απαντήσει τώρα ποιος τροποφυλάκησε στον Άγιο Παντελήμωνα που ήρθε με τον οδηγό του. Να μου απαντήσει τώρα. Να με βλέπει και να μου μιλάει. Τον βλέπετε, κύριε? Κύριε Παπαδάκη, ζητάω εδώ και 20 λεπτά να μου επιτρέψετε στις προηγουμένες προτάσεις. Ο κύριος Σκιαδάς μιλάει. Ναι. Να πούμε κύριε Παπαδάκη, μάλιστα. Έκανα συγκεκριμένο ερώτημα. Να με κοιτάξει και να μου πει ποιος τον προφυλάξε. Με ξέρει ποιος είμαι. Και τι έκανα εγώ για τον κύριο Σκιαδά. Τι κάνατε εσείς? Ναι. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχουμε καμιά προσοχή. Σας προφυλάξε κανένας, κύριε Σκιαδά? Είπατε ότι σας προφυλακίσαμε και δεν θα μπορούσε να φύγετε στην πλατεία. Σας προφυλάξε κανένας εσάς? Αυτό δεν ξέρω. Τι σας είπαμε, κύριε Σκιαδά, όταν παρουσιάσανε για την παρουσίαση του βιβλίου? Σας ρωτήσαμε, κύριε Σκιαδά, δώσατε εντολή εσείς για την παρουσίαση του βιβλίου? Αν μου επιτρέψετε να μιλήσω, ναι. Ρωτάτε μισή ώρα και δεν αφήνετε να μιλήσει. Για να ακούσουμε, για να απαντήσει. Για να μιλήσει τώρα πλέον. Κύριε Σκιαδά, βέβαια δεν είναι. Ρωτήσαμε. Μάλιστα, ωραία, κύριε Σκιαδά, το θέσατε. Κύριε Σκιαδά. Κύριε Παπαδάκη, μάλιστα. Εγώ να ξεκινήσω, θα απαντήσω και στο φίλο μας, θα ξεκινήσω από την αρχή. Ο Δήμος, αφού έφτιαξε ένα πλοκάμι προστασίας αυτών των ανθρώπων με προγράμματα σύντησης, ένδυσης, υπόδησης. Και τον μεν και τον δε, έτσι. Και τον μεν και τον δε. Και τον μεν και τον δε, εννοείται. Ποιο πλοκάμι δηλαδή εννοείται? Βρεθήκαμε. Τα προνοιακά προγράμματα εννοώ, κύριε. Τα προνοιακά προγράμματα του Δήμου. Ποια προγράμματα? Βρεθήκαμε, κύριε, σε μια επιβάρυνση πράγματι που τους πάρα πολύ μεγάλη αυτό πλατείας. Που μας κοπανάτε. Το πρόβλημα προέκυψε. Για να τον ακούσουμε λίγο. Να τον ακούσουμε λίγο, κύριε Σκιαδά. Το πρόβλημα προέκυψε διότι πράγματι εκεί στην πλατεία επιβαρύνθηκε. Όσα είπαν, αρκετά από αυτά είναι δεδομένο ότι συνέβαιναν. Οπότε και κάποιοι αντέδρασαν δικαιολογημένα. Ο Δήμος θεώρησε ότι πρέπει για το χρονικό διάστημα που υπήρξε η ένταση να μην προβεί σε ενέργειες. Ήταν σαφές το μήνυμα που έδωσε και ο Δήμαρχος ότι εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει πεδίο μάχης είτε μια παιδική μάχη. Έγινε όμως. Έγινε. Ακούστε, σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος δεν θα ασκήσει αστυνομικά καθήκοντα. Όχι, βέβαια. Εκείνο όμως που θα κάνει είναι να αναλάβει το ρόλο του και σε ό,τι αφορά την παιδική χαρά και σε ό,τι αφορά στα ζητήματα πρόνοιας. Γι' αυτό που είπε ο αγαπητός φίλος, τι βαθμό επικινδυνότητας έχει αυτή η παιδική χαρά που έχει να τη δει πόσα χρόνια. Εδώ ο Δήμαρχος δεν έχει πατήσει ποτέ. Εσείς ήρθατε μία φορά και αφού τα πράγματα φτάσανε στο προχώρητο, ήρθε η ώρα να ασκήσετε τα καθήκοντά σας. Έχει επισκεπαστεί. Είστε υποχρεωμένοι στον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι όμως στο θέμα μόνο η παιδική χαρά. Λέμε ότι κύριε δεν Παπαδάκη, είναι μόνο η παιδική αυτό χαρά. Αυτό ρωτάνε να δοθούν όμως απαντήσεις. Για να μένει στον αέρα. Μάλιστα. Η παιδική χαρά αυτή πράγματι πέρασε πάρα πολύ άσχημα. Κλεβόντουσαν τα όργανα, το ξέρουν οι κάτοικοι, τα πατώματα. Η παιδική χαρά δέχτηκε βανδαλισμούς. Γι' αυτό το λόγο βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος Αθηναίων είναι. Δεν είναι μόνο όμως ο Άγιος Παντελεήμονας στο περίπτωμα. Η παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι η ευρύτερη περιοχή. Είναι το εφετείο λίγο παραπάνω. Είναι πολλές πλατείες και πολλές περιοχές όπου αυτοί οι άνθρωποι μη έχοντας τι να κάνουν. Και ναι, σου λέει εντάξει, τον λυπάμαι ότι είναι συνάνθρωπός μου. Δεν πρέπει να ζει κάτω από αυτές τις τρισάθλιες συνθήκες. Δεν θα πρέπει όμως να διωγγώνονται τα προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Να μένει απούσα η πολιτεία, να μην κάνει τίποτα και να αφήνει ανθρώπους που σε τελευταία ανάλυση νιώθουν, εάν νιώθουν έτσι, καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Σου λέει, εγώ νιώθω μειονότητα στην περιοχή μου. Κύριε Παπαδάκη. Και γι' αυτό είμαστε κοντά. Για να σταματήσουμε πολύ να νιώθει έτσι. Ένα πλάνο. Να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να μετά πάμε στην πλατεία μας χωρίς προπυλακισμούς και χωρίς βία. Να καθαρίσουν μπορούν την πλατεία. Αυτό να μας το εγγυηθούν. Επειδή ξέρανε ότι θα ήταν το κανάλι σας σήμερα. Που αν θέλουν να παλέψουν μαζί. Μα τώρα αγαπητέ μου η καθαριότητα στην πλατεία γίνεται καθημερινά και το θέμα της πλατείας δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα του. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε το εξής. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Σκιαδά, το θέμα δεν είναι να γίνεται κουβέντα από την τηλεόραση. Που είναι και δύσκολες οι συνθήκες συντονισμού και διαφορετικών απόψεων. Κάντε μία προσπάθεια συγκερασμού. Καλέστε τους κατοίκους της περιοχής σε μία, ο Δήμος, μαζί με άλλες υπηρεσίες, σε μία γενική συνέλευση. Προσπαθήστε από κοινού να λύσετε τα ζητήματα.
υποκρύπτονται σκοπιμότητες και υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι και είναι εμείς αυτοί. Θέλουμε να στείλουμε. Αφήστε με. Ποιες είναι οι ομάδες. Μα και εσείς καταγγέλλετε κάποιες ομάδες. Ποιες, κύριε Αντιδήμαρχε. Αφήστε με να το πω. Ναι. Εμείς στέλνουμε το μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι προκαλούν τις βιαιότητες ότι αυτή η ιστορία η καθημερινή. Ακούστε, ακούσατε προηγουμένως ποιο ονόματα και κινήσεις. Πέστε τα. Ποιοι. Μπέστια. Ονόματα. Εμείς. Ό,τι σας ρωτάμε. Εσείς τα είπατε προηγουμένως στις κινήσεις που ήρθαν τα συγχύρια τα ακραία εξής δεν τα αναφέρατε. Κύριε Ρουμπάνη όταν προστάτευε το παιδί, το καβρόνι, ποιος το κράταγε, εμείς το κρατάγαμε ή οι άλλοι. Δεν μπορούμε να δείξουμε. Εμείς να ευχηθούμε η επόμενη συνάντησή σας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, να μην γίνει από τηλεοράσεως. Επιχειρήσαμε να κάνουμε ένα τηλεοπτικό διάλογο, να ευχαριστήσουμε και τους μεν και τους δε και τον εκπρόσωπο του Δήμου. Αλλά πιστεύουμε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα τέτοιο είδους διάλογο, Αντώνη. Σε βλέπω σκεπτικό. Ακούστηκαν από εσά. Αρκετά πράγματα. Αλλά ακούς όμως. Όλοι έχουν να καταγγείλουν κάτι. Θα έλεγα και σε καλούς τόνους. Ναι, ευτυχώς διατηρήσαμε. Αλλά ξέρετε τι έγινε. Όλοι έχουν να καταγγείλουν κάποιους. Καταγγέλνουν οι μεν, καταγγέλνουν οι δε. Καταγγέλει ο Δήμος. Τα καταγγέλει το Υπουργείο. Καταγγέλνουν τα κόμματα. Και όλοι μιλάνε για κάτι το οποίο ποιο είναι. Δεν είναι η παιδική χαρά μόνο. Η παιδική χαρά είναι. Ένα κομμάτι του προβλήματος. Η παρουσία της αστυνομίας κάποιες φορές. Ναι. Τώρα τους έχει διώξει την πλατεία. Μα την αστυνομία ξέρεις ότι την καταγγέλνουν και οι μεν και οι δε. Την αστυνομία προσέξτε τι την καταγγέλνουν. Οι αστυνομικοί λένε ότι είμαστε στη μέση, προπυλακιζόμαστε, υβριζόμαστε. Όχι, φύγαν και χίλια άτομα και πήγαν στην πλατεία Αττικής. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να το μετατοπίσουμε από την πλατεία Παγίου. Ελάτε λέει στο μεταξουργείο, ελάτε να δείτε ότι παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει για να δούμε λίγο και την ποιότητα της μεταναστευτικής πολιτικής. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν είναι καν όμως, Γιώργο, νομίζω. Έβγαλε μια ανακοίνωση χθες το είναι Υπουργείο γενικότερα της κυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Συμφωνούμε. Να καθίσει να βρει ένα σχέδιο. Τα θυμόμαστε στη Γαλλία τι είχαν γίνει πριν μερικά χρόνια. Να πούμε όμως και κάτι άλλο, γιατί εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Και αν διαφωνείτε ελεύθερα, Αντώνη, μπορείτε να πείτε την άποψή σας. Μην κάνουμε με το ζόρι ρατσιστές κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι μπορεί να είναι γεννημένοι ρατσιστές. Και μπορεί να είναι 5, 10, 100, 150. Δεν είναι όλοι όμως. Ξέρετε τι λένε. Είναι και έχουν δίκιο. Γάδο, τον εγώ πρώτος το δηλώνω και θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ζω σε αυτή την περιοχή. Αν και εκεί μεγάλωσα. Δεν ζω σε αυτή την περιοχή. Κάτω από όλες τις συνθήκες. Και δεν θα μπορούσα να ζήσω σε αυτή την περιοχή. Έτσι όπως πήγα μερικές φορές, ένα βράδυ πήγα να περάσω, όντως είναι τραγική εικόνα. Μα ο κύριος που μιλούσε προηγουμένως, που είπε ότι στον όροφό του, σε τέσσερα διαμερίσματα, είναι μόνος του και δεν υπάρχει κανένας άλλος και ότι όλοι οι άλλοι είναι λαθρομετανάστες. Και στα λατρεία μένουν 40. Σκέψου τώρα να είναι αυτός ο άνθρωπος και να έχει και ένα παιδί. Ξαφνικά ένα παιδάκι μεγαλώνει μαζί με άλλα παιδάκια που δεν ήταν συνηθισμένο να μεγαλώνει με άλλα παιδάκια. Στο σχολείο η αλλίωση. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Άκουσε τι είπε. Τι είπαν την πλευρά του κύριου Ρουμπάνη. Από την πλευρά των Γιάννης είπε ότι το 80% στο σχολείο είναι παιδιά μεταναστών. Είναι παιδιά μεταναστών. Και αισθάνεται το παιδάκι το οποίο πηγαίνει σχολείο ότι είναι μειονότητα. Αυτό, Αντώνη. Στο σχολείο δεν είναι κακό αυτό. Αυτό δεν είναι κακό για σένα και για μένα. Και για μένα, ωραίο είναι. Για το παιδάκι όμως. Για το παιδάκι όμως. Ναι, το παιδάκι που λέει μαμά. Γιώργο, είμαι ανάμεσα. Είσαι δημοκρατικός άνθρωπος. Ζούμε σε μια χώρα, μια ανοιχτή κοινωνία. Δέχεται μετανάστες. Άλλο. Πάνε στα σχολεία τα παιδάκια μεγαλώνουν. Κάνε κάτι για αυτούς όμως. Ναι, αυτοί είναι δυστυχισμένοι. Εγώ να σου πω κάτι. Αυτοί είναι δυστυχισμένοι. Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν τα προβλήματα. Κυριαρχεί η ανομία. Να σου η μαστροπή, οι παράνομοι, οι κλέφτες. Άρα λοιπόν, αφού δεν κυριαρχεί η ανομία. Τίποτα αυτό το κράτος για την λαθρομετανάστευση. Πέρα από αυτό, τα προχθέσει ο στρατής, τα είπαμε. Αφού κυριαρχεί η ανομία, πρέπει η πολιτεία, το κράτος, να την καταπολεμήσει. Ασφαλώς. Και μετά να καταπολεμήσει και τη λαθρομετανάστευση. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι, όταν ο λαθρομετανάστης δεν έχει λεφτά, δεν έχει δουλειά, δεν έχει τίποτα, θα αναγκαστεί να κλέψει, να. Εγώ λέω για την παράνομη. Να ρίξει το μεροκάματο και να πάει ανασφάλιστο να δουλέψει. Εγώ λέω για την παράνομη. Η μαύρη εργασία. Ανασφάλιστο να πάει να δουλέψει και με λίγα λεφτά. Τους βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο και με πιάνει ψυχή μου. Στους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν στα Μεσόγεια, στα εξοχικά και που περνάνε βουλευτές, δημοσιογράφοι, μεγαλογιατροί, δικηγόροι, ξέρεις τι κάνουν. Είναι στιβαγμένοι δεξιά και αριστερά, στη Λεωφόρο Μεσογείων και στους άλλους δρόμους, λάθρομετανάστες, οι οποίοι έχουν κάνει και κιόσια να μην τους χτυπάει τώρα ήλιος και περιμένουν για να τους διαλέξουν ανάλογα με τα μπράτσα που έχουν για να πάνε να τους κάψουν και τον κήπο. Το αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, σκέψου, για να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εξαθλίωσης. Τι θα κάνει, όπως είπες εσύ, μπορεί να γίνει και κλέφτης. Μα
Άμα δεν έγινε αυτό. Δεν γεννήθηκε κλέφτη. Μπορεί να γίνει όμω από ανάγκη. Πάντως, ναι. Επειδή ήθελε ότι φλούμε όμω ορισμένα. Να με συγχωρεί λίγο, Στρατή. Αυτό που ήθελα να πω πριν. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο Εστερικών για την απέλαση 55 Ιρακινών χθε. Γιώργο. Ακριβώ. Ποιο είναι το ζήτημα. Να σε φνηδιάσω για κάτι. Από το. Είχαν πιαστεί την περασμένη Πέμπτη στο Αγαθονήσι 114 πρόσφυγε. Οι οποίοι δήλωσαν Παλαιστίνη, αλλά ήταν από Αφγανιστάν και από Πακιστάν. Σε αυτού λοιπόν, επειδή δεν είχαν. Πού να τους πάνε στις κοντινές περιοχές, τους επιδόθηκε μια διοικητική πράξη απέλασης, της οποίας τους έλεγε μέσα σε ένα μήνα με δικά σας έξοδα είστε υποχρεωμένοι να βγείτε από τη χώρα. Και τι κάνανε αυτοί. Με έξοδα της νομαρχίας επιβιβάστηκαν στο πλοίο και ήρθαν στον Πειραιά. Έτσι και πήγανε στην Ομόνοια. Τι λέει το μήνυμά σου.